Όχι, όχι, παρακαλώ. Αρκετά κέρατα έχω φάει στη ζωή μου. Δεν χρειάζεται να βάλω και χριστουγεννιάτικο. Είναι έρχεσαι πολύ κοντά. Η Βλαχοπούλου έλεγε αγοράκι μου, μετά τα 50 από εδώ και πάνω. Και έχεις ανάγκη. Ναι, είσαι μύθος. Μία ώρα πριν με βγάλεις εσύ, παίζεται η ταινία. Και είμαι 25, 30, 35. Και λένε, αχ, πώς κατήρηση καημένη. Θα φάμε όλες κέρατο. Τι είναι αυτά που λες, με τρομάζεις. Ναι, αυτό είναι γεγονός. Πάρτε το απόφαση. Και να το συζητήσετε και να το κουβεντιάσετε ανάλογα. Κοίταξε να δεις, το κέρατο δεν είναι ένα. Άμα είναι μία και έξω, κοριτσάκι μου, δεν πρέπει να ανησυχήσεις καθόλου. Για τους άντρες δεν σημαίνει τίποτα. Αν δεις ότι αυτό το κερατάκι με τον ίδιο άνθρωπο επαναλαμβάνεται. Εδώ μιλάμε για σχέση όμως. Θέλει περίσκεψη. Κερατών και τις ωραίες και τις επιτυχημένες δεν έχει σχέση αυτό δηλαδή. Είμαστε καλά, καμία σχέση. Ιδιαίτερα όταν έχουν ωραία γυναίκα, θέλουν να αποδείξουν ότι αρέσουν στις σόλες. Ξέρεις τι μου είπε ο άντρας μου πριν πεθάνει. Πριν σε παντρευτώ, με είχαν όλες σχεσμένο. Μόλις σε παντρεύτηκα, με θέλανε όλες. Και πήγαινε και με αυτές όλες. Α, δεν ξέρω με πόσες πήγε, αλλά κάτι θα έκανε. Και καλά έκανε. Πήγε χορτάτος, μου λένε. Πήγε χορτάτος, μάλιστα. Πόσο φαίνεται ότι βγαίνουν πολλοί άντρες τώρα και λένε: έχω πάει με 4.500 γυναίκες, έχω πάει με 3.000 γυναίκες. Μου φαίνεται όταν το λέει αυτό ότι έχει πει: έχω κάνει πιπί μου σε 150 άντρες. Γελίο μου φαίνεται. Ένας αληθινός άντρας, ένας ενδιαφέρον άντρας, δεν μιλάει ποτέ για τις κατακτήσεις του. Τι ωραία που είναι. Υπέροχη. Σήμαρος.